εγκατέλειψε τη ζωή της σε Ιταλία και Λονδίνο. Και μάλιστα, για ποιο λόγο την εγκατέλειψε η ζωή και πού πήγε. Πήγε σε ένα ελληνικό νησάκι και μάλιστα άγονης γραμμής. Πήγε στην Ανάφη. Ο λόγος για την Νικολέτα Μπαρμπάτα, φωτογράφο, με καταγωγή και από την Ελλάδα και από την Ιταλία βέβαια, θα μας τα πει. Και πάμε λίγο να... Έτσι ξεκινάμε το πρώτο μέρος σήμερα. Αφήνουμε λίγο την επικαιρότητα στην άκρη και πάμε σε θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Νικολέτα Μπαρμπάτα θα μας τα πει καλύτερα. Να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς πώς είστε εκεί? Είμαστε καλά, είναι δυνατό να είμαστε στην Κρήτη και να μην είμαστε καλά, αλλά και στην Ανάφη βέβαια, όποιος έχει βρεθεί, έχω ένα φίλο, έχει βρεθεί και δύο και τρεις φορές, υπέροχος τόπος. Σωστά? Ναι, υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον η ιστορία σας. Βρισκόσασταν στην Ιταλία, στο Λονδίνο, παρά τα αυτά τι είπατε, βάζω ένα φρένο, παίρνω βαλίτσες, βάζω μέσα τα απαραίτητα και πηγαίνω στην Ανάφη. Ναι, ναι, έτσι έγινε σχεδόν. Είμαι Ιταλίδα από το Μιλάνο, αν και η γιαγιά μου ήταν από την Κεφαλονιά. Ναι. Τότε είμαι ένα τέταρτο Ελληνίδα από την Κεφαλονιά. Ναι. Έμενα Μιλάνο, Ρώμη, Λονδίνο και από εκεί κάποια στιγμή αποφάσισα να μετακομίσω στην Ελλάδα. Πρώτα στη Σαντορίνη το 2017. Ναι. Και μετά 4,5 χρόνια πέρσι αποφάσισα να αλλάξω πάλι ζωή, να βάλω πάλι λίγο φρένο και ήρθα εδώ στην Ανάφη και τώρα μένω εδώ μόνιμα και το χειμώνα. Η ζωή, η καθημερινότητα πώς είναι σε σχέση με αυτό που είχατε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια? Τελείως διαφορετική. Ναι, θα έλεγα έτσι. Σίγουρα πολύ διαφορετική από το Λονδίνο ή από την Ιταλία. Και λίγο διαφορετική από τη Σαντορίνη, δηλαδή είναι δύο νησιά που είναι πολύ κοντά. Σωστά. Είμαστε μια ώρα και μισή από τη Σαντορίνη με το πλοίο, αλλά βέβαια είναι άλλη ζωή εδώ, ακόμα πιο ήρεμη, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι πολύ μακριά, να είμαι σε νησί. Είναι μικρή κοινότητα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε μόνο, νομίζω, σχεδόν 200 άτομα. 200 άτομα. Με τι ασχολείστε, γνωρίζετε, είστε φωτογράφος? Ναι, είμαι φωτογράφος. Ασχολούμαι λίγο με social media. Έχω ξεκινήσει ένα δικό μου project που λέγεται One Quarter Greek, αφού είμαι ένα τέταρτο Ελληνίδα. Ναι. Και μέσα σε αυτό το project προσπαθώ να περιγράφω τη ζωή μου εδώ στο νησί, τώρα βέβαια Ανάφη. Έχετε και ένα blog, σωστά? Ναι, αυτό που λέγεται onequartergreek.com. Και γι' αυτό προσπαθώ να περιγράφω τη ζωή μου εδώ, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον και δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο να ζεις. Σήμερα, ας πούμε, πιο ήρεμο, πιο σιγά-σιγά, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα. Πιο φυσικό, δηλαδή, για παράδειγμα, μου αρέσει πολύ να περπατήσω στο νησί, να πάω να μαζέψω χόρτα, ελιές. Τα απλά, τα καθημερινά που τα έχουμε μέσα στα πόδια μας και μέσα στα χέρια μας και περισσότεροι τα αγνοούμε και τα προσπερνάμε, Βάλια. Και εγώ παρακολουθώ τόση ώρα την κυρία Μπαρμπάτα, το χαμόγελο που υπάρχει στο πρόσωπό της και μας το μεταδίδει τόσο θετικότητα που σημαίνει ότι αυτό που έχει επιλέξει να κάνει, να φύγει από Μιλάνο, Λονδίνο, Παρίσι, μας είπατε, Ρώμη, και να βρεθεί Σαντορίνη και Ανάφη πλέον, είναι εντυπωσιακό και είναι αυτό Παρίσι, που θέλει. Είναι αυτό που θέλει. Και ο στόχος είναι αυτός, να παραμείνετε μόνιμα εκεί. Αυτό θέλετε, να αυτοεπιδιώκετε? Δεν το γνωρίζω. Νομίζω το σκέφτηκα προχτές. Ζω σαν ένα μικρό έρωτα κάθε φορά. Δηλαδή πήγα στα Σαντορίνη, ερωτεύτηκα το τόπο, εκεί το νησί. Και μετακόμισα. Μετά 4,5 χρόνια είπα μάλλον είναι ώρα να αλλάξω. Και τώρα ζω το ερωτά μου εδώ με την Ανάφη. Δεν ξέρω, μπορεί να μείνω για πάντα. Μπορεί μάλλον θα αλλάξω καμιά φορά. Μάλλον θα η έμπνευση. Κρίτη, δεν ξέρω. Είστε και φωτογράφος επαγγελματίας και πολύ καλή μάλιστα, με ταλέντο. Η έμπνευση στη φωτογραφία
έρχεται πιο εύκολα στην Ελλάδα. Ναι, και για μένα είναι πολύ σημαντικό να είμαι σε νησί. Δηλαδή, αν και ένα νησί βέβαια είναι ένα κλειστό μέρο, πολλοί νιώθουν που δεν έχουν ελευθερία. Εγώ νιώθω που είμαι πολύ ελεύθερη και αυτό με βοηθάει πολύ με τη δημιουργία. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ το γράψιμο μαζί με τη φωτογραφία και τότε, ναι, σίγουρα παίρνω έτσι λίγο, πώς το λένε, inspiration. Έμπνευση. Είπαμε. Έμπνευση. Ναι, από το νησί σίγουρα και από την Κρήτη έχετε έρθει. Έχω έρθει δυστυχώς μόνο μια φορά στα Χανιά, 2-3 μέρες. Νομίζω πήρα έτσι μια ιδέα. Μου άρεσε πολύ το φαγητό κιόλας. αλλά θα ήθελα πολύ να έρθω, αλλά να μείνω αρκετά. Να μείνετε περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλο νησί. Είστε πολύ τυχεροί. Η ελευθερία, ξέρετε, ενός ανθρώπου πηγάζει και βγαίνει από μέσα του. Δεν έχει να κάνει με σύνορα, με το αν μένει σε νησί, σε Κωμόπολη, σε ένα αστικό κέντρο. Και μόνο το χαμόγελό σας αρκεί για να καταλάβουμε πόσο ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι και αισιόδοξοι είστε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και μόνο η θέα του σπιτιού σας, υποθέτω, είναι το σπίτι σας εκεί που βρίσκεστε. Ναι. Αυτή είναι η θέα που έχω κάθε μέρα. Μπορούμε να γυρίσουμε την κάμερα και να δούμε λίγο τη θέα και με αυτό να κλείσουμε. Είναι εύκολο, στο υπολογιστή. Βέβαια. Ναι, προσπαθώ έτσι. Έχετε και την καλύτερη θέα. Το καλύτερο σπίτι έχετε, φαίνεται, στην Ανάφη. Έχω το καλύτερο σπίτι, ναι. Το καλύτερο. Τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδατε πώς αλλάζει αυτή η ψυχολογία. Πώς αλλάζει η ψυχολογία μεταφέροντας τόσο όμορφα θέματα. Θα πιάσουμε και την επικαιρότητα. Σε βλέπω εκεί, με πιέζει. Όχι, εμένα μου αρέσει, είναι το καλύτερο. Εγώ ταξιδεύω τώρα. Έχω ταξιδέψει σήμερα.